Για όλα όσα έζησε στον ελληνικό τελικό, για το κασκόλ αλλά και για το αν έχει κάποιο παράπονο από τους άλλους διαγωνιζόμενους, μίλησε αποκλειστικά στο Star ο Αγάθωνας Ιακωβίδης. Αυτή τη φορά ο Αγάθωνας δεν εμφανίστηκε με μπαγλαμαδάκι αλλά με κομπολόι στο χέρι και μας έκανε και μάθημα. Είμαστε μέλη της Λέσχης Εύχανδρων, έτσι λέγεται το κομπολόι κανονικά. Και περνάμε ωραία γιατί είναι τα αντικείμενα που μας αρέσουν. Ο Ρεμπέτης που θα φέρει στη σκηνή της Eurovision για πρώτη φορά μπαγλαμαδάκι μίλησε στο Star για το παράπονο που έχει από την Αγγελική Ηλιάδη και τη Θωμαή Απέργη. Να κάτσουν μετά να πούμε μια κουβέντα ρε παιδί μου, τόσες μέρες ήμασταν μαζί. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με πείραξε, είναι βαριά λέξη. Απλώς θα ήθελα να είναι εκεί. Οι δύο μήναν, ας πούμε, και ναι, και ήρθανε μάλιστα και στο ξενοδοχείο, στο πάρτι που κάναμε μετά. Εντάξει, δεν είπα να έρθουν όλοι και αν δεν θέλουν να έρθουν, αλλά ένα γεια να πούμε φεύγοντας. Η συμμετοχή του στη Eurovision είχε και απρόοπτα, ειδικά την ημέρα του ελληνικού τελικού, που ένα θέμα με το κτίριο το είχε. Αν και εμείς χανόμασταν συνέχεια στο κτίριο, μπαίναμε σε ένα σανσέρ και βγαίναμε στο διαόλου τη μάνα, δεν ξέραμε πού να βγούμε, πού να βγούμε. 7 φορές χαθήκαμε. Τη σκηνή της Eurovision δεν θα την έβλεπε αν δεν ερχόντουσαν οι Κόζα Μόστρα να του το προτείνουν. Σαν Αγάθωνας δεν θα πήγαινα ποτέ μόνος μου. Γιατί? Δεν θα με φώναζαν γι' αυτό. Όσο για το κασκόλ της Μάλμε, έχει και αυτό τη δική του ιστορία. Το είχαμε κρυμμένο μέσα στην κιθάρα. Αλλά από την κιθάρα βγήκε. Ήταν δηλαδή και στην πρώτη φορά. Ήταν όλες τις φορές μαζί μας αυτό το κασκόλ. Από την αρχή που μόλις ήρθαν τα παιδιά στο σπίτι να μου πούν για την υποψηφιότητα. Αν και αδιάβαστος για το αν η Μάλμε έχει πάρει πρωτάθλημα στη Σουηδία. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον φίλο μου τον Κλος μόλις πάω εκεί πέρα και τον δω. Τον που μου δώσει το κασκόλ. Γιατί δεν παρακολουθώ στο ειδικό πρωτάθλημα, αν είναι δυνατόν. Το ισπανικό παρακολουθούμε, μετά το ελληνικό, αγγλικό, Μπαρτσελόνα τι ομάδα. Όσο για τους αντιπάλους στο Μάλμε, δεν έχει ακούσει σχεδόν τίποτα. Δεν έχω ακούσει κανένα. Σήμερα το μεσημέρι κάτι μου έβαλαν στο ίντερνετ και άκουσα του Ισραήλ, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν ξέρω βρέικα. Μάλλον αγγλικά πρέπει να ήταν, αλλά τέλος πάντων. Μου φαίνονται όλα ίδια αυτά τα τραγούδια. Όλα δηλαδή, γερμανικά, ισραηλινά, αγγλικά, ξέρω, όλα ίδια μου φαίνονται.